Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει σε μια σπάνια ημερολογιακή σύμπτωση και τους Αγίους Αποστόλους, τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων των 12 και τους χορούς των Αγίων Πάντων. Όλη την πληθή των Αγίων που υπήρξαν από καταβολής κόσμου και που θα υπάρξουν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Όταν λέμε Άγιοι Πάντες, φανταστείτε ότι πριν 100 χρόνια, 200, μέσα σε αυτούς δεν είχαμε τους σύγχρονους Αγίους. Και μετά από 100 χρόνια, ποιος ξέρει ποιοι άλλοι θα είναι μέσα σε αυτό τον ευλογημένο κύκλο των χωρών των Αγίων Πάντων. Και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πάντες, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δηλαδή, είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που βάλαν ως πρώτοι στο στόχο της ζωής τους να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά τους. Και αυτό ξέρετε πώς γίνεται. Με το να αγαπήσουμε τον Χριστό και να θελήσουμε να τον ακολουθήσουμε σε όλα του τα βήματα. Ο ίδιος μας λέει, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σεβάν στηρίσατε. Να τηρήσετε τις εντολές μου. Να με ακολουθήσετε δηλαδή, να ακολουθήσετε το παράδειγμά μου. Και όταν γίνει αυτό, αυτός που αγαπά τον Χριστό, εκείνος έχει τον Χριστό κατοικούντα μέσα του, εν την καρδία του. Και ο Χριστός μαζί με εκείνον φέρνει και το Άγιο Πνεύμα και τον Πατέρα και κατοικούν μες στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται αγιοπνευματικός. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο μέγιστο αγαθό μες στην καρδιά του. Έχει αδιατάρακτη ειρήνη. Μία ειρήνη εσωτερική, ειρήνη λογισμών, μία νυφαλιότητα εσωτερική που δεν προέρχεται από τίποτα άλλο παρά από την αίσθηση ότι αγαπώ τον Θεό και ο Θεός με αγαπά και μένει εν εμή καγώ εν αυτό. Αυτή η αίσθηση της ενότητας με τον Θεό, αυτή η εσωτερική άνδρευση του ανθρώπου από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη που του χαρίζει αυτό το δώρο. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ειρηνικός. Και όταν ζει σε καιρό ειρήνης και όταν ζει σε διωγμούς, σε κίνδυνους, σε φυλακές, σε ασθένειες, σε πολέμους, σε χίλια δυο πράγματα και περιστάσεις. Γι' αυτό και αν γυρίσουμε και δούμε πώς άφησαν την επίγεια ζωή οι Απόστολοι που σήμερα εορτάζουμε, θα δούμε ότι όλοι πλην του Αγίου Άρτου Θεολόγου έφυγαν με μαρτυρικό θάνατο. Άλλος λογχεύτηκε, άλλος σφαγιάστηκε, άλλος σταυρώθηκε, ανάποδα κιόλας. Όλοι φύγανε με κάποιο τρόπο μαρτυρικό. Αλλά η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα, όπως αναφέρεται μέσα στη Γραφή, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναφέρεται από μέσα τους. Και οι Άγιοι Πάντες που σήμερα γιορτάζουμε, που είναι Άγιοι από όλες τις ηλικίες, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλα τα μορφωτικά επίπεδα, από όλα τα επαγγέλματα, από όλες τις διαστρωματώσεις της εξουσίας, άνθρωποι βασιλιάδες αυτοκράτορες και άνθρωποι ζητιάνοι, οι τελευταίοι, οι έστατοι, όλοι αυτοί είχαν κατορθώσει με τη χάρη του Θεού να έχουν αυτή την ειρήνη, την αδιατάρακτη μέσα τους. Και γι' αυτό και μπορούσαν να σταθούν σε δύσκολες περιστάσεις, σε μαρτύρια, σε δικαστήρια, σε χίλια δυο, γιατί είχαν τον Χριστό μέσα τους που ήλκυε μαζί του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός λοιπόν σήμερα είναι να πάρουμε όλοι μας το μήνυμα που μας παίρνουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχήν είναι εντολή του Θεού.
Άγιοι γίγνεστε, λέει, ότι εγώ Άγιος είμαι. Δεν το αφήνει στη διακριτική μας ευχέρεια, μας το δίνει εντολή. Πώς γίνεται αυτό? Με το να αγαπήσουμε τον Χριστό, να τηρήσουμε τις εντολές, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, να προσευχόμαστε αδιαλείπτως αν είναι δυνατόν. Με αυτή την ευλογημένη και σωτήρια προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Και πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι της έμπρακτης αγάπης. Τόσο προς το Θεό, όσο και προς το συνάνθρωπο. Και για να τα κάνουμε λίγο λιανά, τι σημαίνει έμπρακτη αγάπη στον Χριστό? Πρώτα απ' όλα η λατρεία του Χριστού. Πρώτα απ' όλα οι εντολές του Χριστού. Πρώτα απ' όλα η ομολογία της αλήθειας του Χριστού. Και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι έμπρακτη αγάπη. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο, όποιος με ομολογήσει, λέει, έμπροστα των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροστα του Πατρός μου, του ουρανής. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο, ότι όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφές ή οτιδήποτε πάνω από μένα, ουκέστη μου άξιος. Δεν μου είναι άξιος. Άρα λοιπόν η έμπρακτη αγάπη είναι να βάζω πρώτο τον Χριστό σε κάθε περίσταση. Και η έμπρακτη αγάπη στον συνάνθρωπο είναι να προσεύχομαι γι' αυτόν, μια ελεημοσύνη που λίγη την κάνουμε, να προσεύχομαι για τον άλλο άνθρωπο και να κάνω και ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ανακουφίσω τους πόνους και τις δυσκολίες των ανθρώπων γύρω μου. Αυτό μπορεί να είναι χρηματική βοήθεια, μπορεί να είναι ένα πιάτο φαγητό, μπορεί να είναι ένα χαμόγελο ή μια κουβέντα που ο άλλος την έχει ανάγκη σε αυτούς τους καιρούς της αφιλίας που ζούμε, που δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει κοινωνία μέσα στις πόλεις μας, αλλά έχουμε ερημώσει και εμείς και οι ψυχές μας. Έτσι λοιπόν, με αγάπη στο Χριστό και αγάπη στο συνάνθρωπο, με την λειτουργική μας συμμετοχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, θα προχωρήσουμε και εμείς στην αγιότητα με τρόπους που δεν τους καταλαβαίνουμε, αλλά που ο Θεός θα μας τους παίρνει μπροστά μας και θα μπορούμε και εμείς να έχουμε τους Αγίους φίλους μας. Θα μπορούμε να τους έχουμε πρεσβευτές για μας, αλλά και να τους θεωρούμε οικείους μας. Αν όμως τίποτα από αυτά δεν κάνουμε και εκτελούμε απλώς θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά στην ουσία είμαστε άνθρωποι που δεν τους αφορά το να αγαπήσουν τον Χριστό, τότε οι Άγιοι θα μας φαίνονται πολύ μακρινοί. Σαν τα μακρινά αστέρια του γαλαξία, που είναι πολύ πολύ μακρινά και θα λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να αγιάσουμε, όπως λέει ο πολύς ο κόσμος. Δεν είμαστε εμείς άξιοι. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Όποιος βαριέται, λέμε, η λαϊκή παροιμία να ζυμώσει, τι κάνει? 10 μέρες, λέει, κοσκινίζει. Έτσι και εμείς κοσκινίζουμε με το λογισμό μας το στόχο της αγιότητας. Γιατί δυστυχώς βαριόμαστε να μπούμε στη διαδικασία, να κάνουμε τα αρμόζοντα για να οδηγηθούμε σε αυτόν τον χορό των Αγίων Πάντων. Για να γίνουμε κι εμείς βλαστοί Ευαγγελίου και καρποί αμάραντοι, όπως είναι η χορή των Αγίων Πάντων. Να ευχηθούμε λοιπόν δια πρεσβειών της υπεραγίας του τόπου και πάντων των Αγίων και των Αγίων Αποστόλων ιδιαιτέρως, να βρεθούμε στην πάση της Αγίας στη Βασιλεία του Θεού και να τη ζούμε αυτή τη Βασιλεία από τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων.